Με καμινέτο προσπάθησε να ξεπαγώσει κεντρικό σωλήνα τη ΔΕΙΑ, κάτοικο τη οδού Βουλγαροκτώνου στην Αλεξανδρούπολη. Αποτέλεσμα τη πράξη αυτή να σπάσει ο σωλήνα, η οδό να μετατραπεί σε παγοδρόμιο και οι εργαζόμενοι τη ΔΕΙΑ σε συνθήκε παγετού να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Εμεί από την πλευρά μα, στα νερά, νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα εκτός ορισμένων μεμονωμένων περιπτώσεων οι οποίες έχουν να κάνουνε καθαρά με ιδιώτες δηλαδή σωλήνες οι οποίες είναι ακάλυπτες έξω στην ατμόσφαιρα χωρίς να είναι υπόγειες δημιουργούνται προβλήματα έχουν παγώσει με αποτέλεσμα κάποια σπίτια να μην έχουν νερό αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑ εμείς θα δούμε από την πλευρά μας ΑΔΕΙΑ ότι περιμέναμε πώς και πώς βροχή ή έστω και χιόνι. Δεν θέλαμε αυτή την πολύ παγωνιά γιατί δεν σας κρύβω ότι σε ορισμένες γεωτρήσεις η στάθμη του νερού είχε κατέβει πάρα πολύ και σκεφτόμασταν πότε επιτέλους θα βρέξει για να ξανανάβει το νερό εκεί όπου η περιοχή ιδρεύεται με γεώτρηση. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι ότι ορισμένοι συνδημότες μας, συμπολίτε μας, μέσα στην απόγνωσή τους γιατί έχουν μείνει νερό, προσπαθούν μη έχοντα γνώσει να επαναφέρουν το νερό στο δίκτυό του. Εκεί κάνουν το λάθο. Αναφερθώ ένα παράδειγμα είχαμε χθε στη Βουλγαροκτώνου. Κάποιο συμπολίτη στην παραζάλη του ότι το σπίτι του έμεινε από νερό θεώρησε καλό ότι αν πάρει το καμινέτο και πάει στη βρύση στην σωλήνα να τη ζεστάνει θα επαναφέρει το νερό στο δίκτυο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα έσπαση σωλήνα προκειμένου να πάει να κλείσει το νερό, σπάζει και τη βάνα την κεντρική της ΔΕΙΑ και τρέχαμε από τις 7 η ώρα εχθές το απόγευμα μέχρι τις 10 και μισή μέσα στον παγετό, μείον πέντε είχε, να έρθουν το συνεργείο, να ανοίξουμε, να κλείσουμε τα νερά, να κάνουμε την αποκατάσταση της βλάβης. Και μετά να ξαναδώσουμε νερό. Οπότε οι κάτοικοι όλοι να συνεχίσουν να είχαν νερό και σήμερα το πρωί, αλλά και από χθε το βράδυ. Παράλληλα, ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑ δίνει συμβουλέ, προκειμένου και τι επόμενε ημέρε που η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, να μην προκληθούν προβλήματα στην υδροδότηση. Τέτοιου είδου θέματα που έχουν να κάνουν με το κεντρικό δίκτυο να τηλεφωνούν στη ΔΕΙΑ. Και... Όπου νομίζουν ότι, γιατί ο καθένα μα ξέρει, γιατί μα συμβαίνει αρκετέ φορέ ότι μια σωλή να μα παγώνει και δεν θα έχουμε νερό, α αφήσουν λίγο τη βρυσούλα να στάζει. Αυτό είναι το καλύτερο μέτρο. Έτσι μεγαλώσαμε εμεί εδώ στι γειτονιέ, που τότε οι βρύσει μα ήταν έξω και ερχόταν το νερό με του κουβάδε το παίρναμε μέσα στο σπίτι. Ε, αφήναμε, μα έλεγε η μάνα μου, α, α σε λίγο τη βρύση να στάζει. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Και αν οτιδήποτε δούμε εκεί που έχουμε τα ρολόγια, καλό κάνει μια κουβέρτα παλιά να τη ρίξουμε μέσα, να κρατάει σε μια καλή θερμοκρασία τα ρολόγια, γιατί και αυτά επειδή έχουν επαφή με το δίκτυο και είναι πάσα, βιδώνει, κάνει μια συστολή, διαστολή με τον πάγο και σπάει όλο το δίκτυο. Ιδιαίτερα δύσκολε, ωστόσο, θα είναι οι ημέρε μετά τον παγετό, καθώ στην επαναφορά του δικτύου, όπω είπε ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑ, ίσω προκληθούν ζημιέ. Με την επαναφορά του δικτύου, να ξέρετε ότι εκεί φοβάμαι περισσότερο όταν τελειώσει αυτή η παγωνιά και αρχίζει δηλαδή σταδιακά να υποχωρεί, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε περισσότερες ζημίες και να μην προλαβαίνουμε. Αυτοί που έχουν εξοχικά ισχύει και γι' αυτό στο ίδιο. Πρέπει να κάνουν τη βόλτα από το εξοχικό τους, να ρίξουν, να έχουν, αν δεν τα κλείσαν, να κλείσουν τα νερά και να μην έχουμε προβλήματα, αλλά σε γενικές γραμμές, έτσι, καλό το χιόνι, καλή και η βροχή, ελπίζουμε να ξαναβρέξει, ε, για να μπορούμε να μην σκεφτόμαστε και να μην έχουμε το νερό νεράκι. Σε γενικές γραμμές όμως, αν δούμε από αυτά που ακούμε στις ειδήσει με άλλες πόλεις, νομίζω ότι δεν έχουμε Κανένα πρόβλημα στην πόλη ούτε από πλευρά ζημία ούτε από έλλειψη νερών.